κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό. Να ξαναπώ ότι ο εργαζόμενος, ο συνδικαλιστής που τόσο έχουν λιδωρηθεί έτσι ως ιδιότητα, ξαναήρθε με σουβλάκια για το κοντρόλ. Το λέω να υπάρχει. Το λέω να υπάρχει γιατί ο λαός σώζει το λαό από ό,τι φαίνεται. Καταλαβαίνει πώς είναι να είναι κανείς εργαζόμενος. Ναι, και τέτοιες δύσκολες ώρες. Και ειδικά αν έχει συλλέξει πολλά χρόνια νύχτα, το καταλαβαίνεις λίγο διαφορετικά. Κύριε Χότζογλου, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιάσαμε τη μία πλευρά του τουρισμού, τον υπερτουρισμό. Τις συνέπειες του τις βιώνει και ο δικός σας κλάδος όμως, σωστά? Πολύ σωστά. Πάμε να μας πείτε για το δικό σας κλάδο. Τι σημαίνει κάθε νησί και κατάλημα, κάθε τετράγωνο και μπιτσόμπαρο, κάθε παραλία και κάποια μορφή εστίασης, ταβερνάκια, μουδιά κτλ. Καταρχήν σημαίνει το πρώτο που σημαίνει είναι πλήρη αναρχία όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τα συμφωνηθέντα, τα υπογραφέντα και αυτά που έχουν κηρυχθεί από την πολιτεία ως γενικώς υποχρεωτικά. Το δεύτερο που σημαίνει είναι παντελής έλλειψη αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης. Πιστεύαμε ότι κάπως είχε εξομαλυνθεί το πρόβλημα, μάλλον είχε κοιμηθεί λόγω πανδημίας και τώρα το βλέπουμε πάλι μπροστά μας, ξαναεμφανιστήκαν τα κοντέινερ στη Μύκονο. Κοντέινερ, και μάλιστα επειδή είναι απαγορευμένα τα καλύπτουν με καλαμιές. Να μας θυμίσετε τι είναι τα κοντέινερ. Είναι κάτι πολύ ωραία τετράγωνα κουτιά, με δύο παράθυρα, μια πόρτα. Οποία... Έρχονται φυτευτά, πέφτουν σε ένα χώρο, σαν και ένα χωράφι, πίσω από το μαγαζί. Και εκεί μέσα κοιμούνται οι εργαζόμενοι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι φέτος βλέπουμε πάλι σε 25-30 τετραγωνικά να κοιμούνται 6-7 συνάδελφοί μου και δυστυχώς και διαφορετικού φύλου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χωρίς τη συνένεσή τους, εικάζω. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Όσο αφορά τώρα τον υπερτουρισμό, πραγματικά θα αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα μέχρι την Πάργα, αν δεν έχετε πάει τώρα πρόσφατα. Που είναι πολύ high του προορισμός πλέον τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορείς, όχι να περπατήσεις, στην κυριολεξία δεν μπορείς να ανασάνεις. Πήγα πρόσφατα και είδα ότι μέχρι πάρκινγκ από ενοικιαζόμενο κατάλημα, ναι, το πάρκινγκ, το είχαν κλείσει με γυψοσανίδες και το είχαν κάνει επιπλέον ένα δωμάτιο. Να σας πω, κύριε Χότζογλου, όμως, εγώ τώρα θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και καλά θα κάνετε, κύριε Ραβαντίνα. Αυτός ο υπερτουρισμός δεν προσφέρει και περισσότερες θέσεις εργασίας? Γιατί εμείς ακούμε ότι είναι τόσες πολλές και νέες οι θέσεις εργασίας? Μάλλον το συνήγορο το δικό μου κανάτε και το χειρίζω διαβόλου. Είδατε την πάτησα. Γιατί καμιά φορά δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτά που έχεις μάθει από το ρεπορτάζ. Πολύ σωστά το λέτε. Προσέξτε. Έχω πει επανειλημμένως και εδώ στη φιλοξένη σας εκπομπή και στο δημόσιο διάλογο ότι είμαι πολύ ανήσυχος για τη φετινή σεζόν. Και μάλιστα έχω πει ότι ίσως να είναι και η τελευταία σεζόν που πάμε τόσο καλά. Καθημερινά βλέπουμε να προκύπτουν προβλήματα. Γιατί έχουμε και νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο? Να σας πω αμέσως γιατί. Αυτό το διάστημα είμαστε σε διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων μη ξενοδοχείων, τα rooms του LED, τα δωμάτια κτλ. Τελείωσε η συλλογική σύμβαση και είμαστε στη διαδικασία να την ανανεώσουμε. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε, έχει τέσσερις κατηγορίες και προέβλεπε μισθούς από 825 μεικτά, η πρώτη κατηγορία, 804 η δεύτερη, 783 η τρίτη, 763 η τέταρτη. Τι καταλάβαμε από αυτά τα νούμερα που μόλις είπαμε? Ότι ήταν κάτω από τον κατώτατο μισθό όπως διαμορφώθηκε με την τελευταία αύξηση. Επομένως λοιπόν ζητήσαμε από τους εργοδότες να πάμε σε μια αύξηση τουλάχιστον 5 έως 7% πάνω από το κατώτατο και η απάντησή τους είναι όχι τον κατώτατο. Αυτά δίνουμε και αν θέλετε. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της μεσολάβησης και της διαιτησίας. Πώς λοιπόν να πάει να δουλέψει ο εργαζόμενος με τέτοιους μισθούς? Είναι αυτοί στους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης λέει αυξήστε λίγο τους μισθούς για να βρείτε εργαζόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει πει επανειλημμένος και στους ξενοδόχους και στη ΣΕΤ και που αναφέρομαι τώρα και στην εστίαση ότι δώστε κάτι παραπάνω, παιδιά, για να βρείτε εργαζόμενους. Ως προς τα υπόλοιπα. Ούτε στον εαυτό του. Προφανώς αυτά τα οποία λέμε δεν αφορούν όλους τους εργοδότες. Θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τηρούν τα νόμιμα. Φυσικά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ως προς τα υπόλοιπα. Δηλαδή ωράρια εργασίας, δηλαδή ρεπό που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι και ούτω καθεξής. Τηρούνται αυτά τα οποία ένας εργαζόμενος συμφωνεί με τον εργοδότη? Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για όλους τους εργοδότες. Ναι. Εγώ όλος ο κόσμος που ξέρω δουλεύει 7 στα 7 στον τουρισμό.
Θα μου πάρει τη θέση του, για να είναι θέμα χρόνου. Το βλέπω. Θα μου πάρει την ομοσπονδία. Έχουμε δώσει και αγγελία. Έχουμε δώσει και αγγελία. Πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Αλλά προσέξτε πώς ενθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές. Έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Τις έχουμε αποδεδειγμένα και δυστυχώς με αυξητικές τάσεις, κύριε Βαδινέ. Πόσες είπατε, συγγνώμη, 80.000. Τουρισμό και εστίαση. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι οι πολυδιαφυσμένες ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ πήγανε άκλαφτες. Πήγανε περίπατου. Και τι κάνουμε τώρα, πάμε να διορθώσουμε το λάθος με ένα παραπάνω λάθος. Έχετε ασχοληθεί με αυτή την καινούργια πλατφόρμα, την Job Match, να δείτε τι είναι. Πάμε να εξηγήσουμε τι είναι το Jobs Match. Το Job Match, κυρία Γιαμαλή, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ουσιαστικά εργαζόμενος και εργοδότης διαπραγματεύονται ηλεκτρονικά όρους ατομικής σύμβασης όσο αφορά το ωράριο και το μισθό. Αφού εσείς έχετε περάσει συλλογική σύμβαση. Πάει περίπατο η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Συμφωνούν, εγώ θέλω να δουλεύω 7 μέρες, 12 ώρες την ημέρα, 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Αποδέχεται ένας εργοδότης το αίτημα του Χότζογλου και λέει: μου κάνεις, έλα για δουλειά. Με αυτά. Πάνε οι θεσμικοί όροι της κλαδικής. Πάνε οι προσαυξήσεις. Από υπερορίες και νυχτερινή εργασία. Πάνε τα επιδόματα γάμου και σπουδών. Και όταν βγάλαμε δελτίο τύπου και τα επισημάναμε όλα αυτά, η απάντηση από τη μεριά της πολιτείας ήταν ότι λίγο πολύ μας μαλώσανε. Γιατί, ρε παιδιά, τον μποϊκοτάρετε. Ναι, αλλά εδώ έρχονται και κάποιοι συναδελφοί σας που χαλάνε την πιάτσα. Συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες. Είναι οι ανάγκες. Το ταγκό θέλει δύο, Το λέω συνέχεια. Όταν υπάρχουν ακόμα ενέτη 2024 συμφωνίες για μαύρες αποδοχές. Όταν εγώ ίδιος πάω και βγάζω τα μάτια μου συμφωνώντας με τέτοιους όρους και μετά έρχομαι το Σεπτέμβριο που δεν τα παίρνω τα λεφτά τα μαύρα και λέω «Α, ομοσπονδία, α, συνδικάτο, σώσε με». Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και λέμε στους συναδέλφους να σεβόμαστε αυτά που θεωρητικώς έρχεται για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβαίνει. Το αρμόδιο να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβαίνει. Καταλήγουμε πάλι σε εκείνη την κουβέντα και πρέπει να είναι. Το κράτος. Καταλήγουμε πάλι σε εκείνη την κουβέντα που λέμε ότι δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός που να εποπτεύει αυτά που συνυπογράφουμε με τους εργοδότες. Πόσο πιο σαφέστατα να το πούμε. Και αυτό κάνατε κάνει δουλειά του ΣΕΠΕ, σωστά. Τώρα το ΣΕΠΕ που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δεν έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή, κύριε Μαγγέλη. Τι γίνει. Αόρατη αρχή. Α. Ναι. Αόρατη. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε όμως. Δεν υπάρχει, κύριε Χότζογλου, ούτε ένας συναδελφός μας, ούτε ένας δεν πρέπει να υπάρχει σε εφημερίδα, ραδιόφωνο, site ή τηλεόραση που να μην έχει μιλήσει μια φορά στη ζωή του μαζί σας. Έτσι δεν είναι, ούτε ένας δεν πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία λέτε και σήμερα εδώ, πολλές φορές εγώ ακούω ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, περισσότερο στο ραδιόφωνο, περισσότερο στα έντυπα, αναδεικνύονται. Άρα. Είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται κανείς να κάνει και πολύ μεγάλη έρευνα για να ανακαλύψει ότι συμβαίνουν. Όχι, βέβαια. Άρα, εγώ συμπεραίνω ότι δεν υπάρχει βούληση να λυθεί αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Βαντίνε. Όταν υπάρχει μια αρχή, ας την πούμε ανεξάρτητη, ή μια υπηρεσία όπως ήταν παλιότερα που υπαγόταν στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, ο ΣΕΠΕ, πρέπει να έχει σημείο αναφοράς ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ. Δεν μπορεί να είναι αδά να εισπράττει και να ελέγχει. Πάει να επιβάλλει τον νόμο. Ποιο νόμο? Του Υπουργείου. Άρα πώς ήταν ανεξάρτητη αρχή. Πόσο επικεφαλής είναι ανεξάρτητος όταν διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Αλλά ας το πάρουμε ακόμα και έτσι. Ότι αυτό έχουμε, αυτό θα πορευθούμε. Δεν βρίσκουμε ευήκοα ότα. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης και να φαίνεται ότι δυσφημώ τον κλάδο από τον οποίο βιοπορίζομαι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να προασπίζω τα συμφέροντα των συναδέλφων μου και να προάγω το καλό του κλάδου τον οποίο βιπρόζουμε. Όμως δεν μου έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να βγαίνει υπουργός εργασίας και να μου απαντάει επίσημα ότι δεν επιθυμεί να με συναντήσει. Δεν τον έχετε δει. Η κυρία Μιχαηλίδου. Δεν επιθυμεί, όχι δεν έχει χρόνο, δεν αδειάζει. Δεν επιθυμεί υπουργός να σας συναντήσει, κύριε Χότζολ. Γιατί? Εμένα ρωτάτε, κύριε Επειδή Μάκελ. Είναι και τεχνοκράτης, είναι τεχνοκράτης. Και εγώ αυτό πίστευα, ότι είναι γυναίκα, ότι είναι γυναίκα μορφωμένη, νέα. Ναι. Προσέξτε όμως, ήταν καλεσμένη σε ένα μέσο τώρα το Σαββατοκυριακό. Και, συγγνώμη, καθημερινή, και τη κάναν την ερώτηση, την οποία θα σα το πω, εγώ την έστειλα στον συνάδελφό σα, μέσω κινητού. Καλό είναι να διαβάζετε και δικέ σα ερωτήσει. Γιατί οι εποχικά εργαζόμενε, και η κυρία Γιάμαλη, και από εδώ εσεί το έχετε αναδείξει και από την ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί οι εποχικά εργαζόμενε δεν παίρνουν επίδομα μητρότητα. Πώ δίνει κίνητρο σε αυτή τη γυναίκα να συνεχίσει να είναι καμαριέρα, λατζέρισα, μαγείρισα. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν τη υπουργού. Το επίδομα μητρότητα είναι ανταποδοτικό. Είναι ανταποδοτικό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει 10 μήνες εργασίας,
για να παίρνει το επίδομα μητρότητας. Και προσέξτε. Άρα, όταν μεγαλώσουμε τη σεζόν, θα προσέξτε ποια είναι η αντίφαση τώρα, αυτό ακριβώς. Mm. Μας λένε από τη μία ότι δεν χρειαζόμαστε παραπάνω ταμείο ανεργίας, γιατί έχει μικυνθεί η σεζόν και κοντεύουν να φτάσουμε τους 9 μήνες. Mm. Και από την άλλη, δεν μας δίνουν τα επιδόματα, γιατί η σεζόν είναι 5 μήνες. Τελικά, τι από τα δύο ισχύει? Και θα σας πω εγώ τι ισχύει με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΤΕ. Mm. Η περίοδος, η τουριστική στη χώρα μας ήταν 5,6 μήνες και πήγε 5,7. Πώς θα επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, ας μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, όταν από 15 Οκτωβρίου και μετά οι αεροπορικές γραμμές κόβουν τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν το συμμερίζομαι καθόλου αυτό που θα σας πω. Εντάξει όμως και αυτοί δουλεύουν βαριά 6 μήνες και θέλουν να ζουν για 12. Ναι, θα σας πω. Συγγνώμη, δεν το εννοώ έτσι. Θα σας πω. Στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε πολύ λίγο χρόνο να τα πούμε, είχα ετοιμάσει να σας πω πόσες ακριβώς είναι οι καθαρές αποδοχές ενός εποχικά εργαζόμενου μαζί με το Ταμείο Ανεργίας. Ανάλογα την κατηγορία λοιπόν, είναι ξεκινάνε από 7.100 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι 9.700. Αν θα κάνετε τη διαίρεση για το 12, στην πρώτη περίπτωση βγαίνει περίπου 519 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και το άλλο όσο βγαίνει. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνουν οι εποχικοί εργαζόμενοι. Να υπολογίσουμε και 1.000 ευρώ όλη τη σεζόν το φιλοδόρημα. Αυτά είναι. Πάει ο καιρός που είχαμε στο μυαλό μας ότι οι εποχικά εργαζόμενοι πάνε και δουλεύουν 5-6 μήνες και γεμίζουν ένα κάρο λεφτά και μπορούν και βιοπορίζουν. Άρα γι' αυτό δεν πάνε. 12. Δεν πάνε γιατί δεν έχουν καμία απολύτως στήριξη τους νεκρούς μήνες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος εν έτη 2024 να φοράει την ταμπέλα και να του λέει είμαι εποχικά εργαζόμενος στη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως είπατε κυρία Γιάμαλη, και το χειμώνα να δανείζομαι για να συντηρήσω το παιδί μου και την οικογένειά μου. Βέβαια. Κύριε Χότζογλου, να ευχηθώ καλή σεζόν, αν και δεν το βλέπω. Να σας καλά. Ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Είναι τραγικό ότι και του χρόνου θα λέμε τα ίδια. Εύχομαι τα πρωτάκια, το βάζω σε εισαγωγικά. Ο κόσμος, θα την ανεβάσω εγώ και αύριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος που τώρα φεύγει για πρώτη φορά σεζόν να σας ακούσει, να ξέρει ότι έχει σωματείο, να ξέρει ότι μπορεί να προστατευτεί, να μην πέσει θύμα για λίγα ευρώ παραπάνω αυτής της ακραίας εκμετάλλευσης. Να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χότζογλου, που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Να ευχαριστήσω και το δημοσιογραφικό δίδυμο της εκπομπής. Α, έχω τετράδα μετά, τώρα το είδα. Και τον Κυριάκο Δημάγγελο, αρχισυντάκτης της εκπομπής, και τον Μάριο Αραβαντινό, σταθερό εδώ της εκπομπής.